πάνω από 14 ώρες μέσα στο λιοπύρι και τους δείξαμε ότι αντέχουμε άλλο τόσο, να τους αποδείξουμε ότι ό,τι και να ψηφίσουν εκεί μέσα, εμείς στην πράξη θα το κάνουμε κουρελόχαρτο. Και το τραγούδι του ποιητή συνεχίζει, όπως το ακούσατε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και το ψήφισε. Δεν είναι η πρώτη. Τροπολογία και ο νόμος που προσπαθεί να μας πετάξει έξω. Γυρνάμε πίσω στα χωριά μας, στο εργοστάσιο, στα μεταλλεία, στα εργοτάξια. Θα κάνουμε το συντονιστικό των σωματείων, τα διοικητικά μας συμβούλια, τις γενικές συνελεύσεις. Προετοιμαζόμαστε για σύγκρουση. Το είπαμε και πριν 2 χρόνια αυτό. Αυτοί θα προσπαθούν και θα μας τραβούν να βγαίνουμε έξω και να μας ξεριζώνουν από τον τόπο μας και εμείς με τη δική σας βοήθεια θα παραμείνουμε εκεί μέχρι το τέλος. Ένα είναι σίγουρο. Ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα αγωνιστούμε μέχρι τη νίκη. Δεν θα τους περάσει. Η ΛΑΡΠΑ θα ξαναλειτουργήσει. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Καλή ανάμωση, αδέρφια! Σας ευχαριστούμε. Καλή ανάμωση.